Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε. Σήμερα έχουμε τεράστιο supermarket haul και έχουμε και τακτοποίηση κουζίνας και ψυγείου. Είμαι η Κατερίνα, βλέπετε το Κατερίνας Diaries. Κάντε καφεδάκι και ελάτε μαζί μου. Λοιπόν, περιμένω τα ψώνια να μου τα φέρουν από το Βασιλόπουλο και θα κάνουμε και την τακτοποίησή μας, να δούμε λιγάκι πώς θα τα φτιάξουμε στα ντουλάπια και στα ράφια. Αν και έχετε ξαναδεί η οργάνωση δική μου, αλλά τώρα επειδή έχει μπει Σεπτέμβριος και έχουμε έρθει από διακοπές, εντάξει, την ξανακάνουμε λίγο την οργάνωσή μας και θα δείτε και οργάνωση ψυγείου. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθαν τα ψώνια μου, πάμε να τα παραλάβω και μετά να κάνουμε το haul. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα από το ψυγείο για να τα βάλω και στη θέση τους. Τρεις συσκευασίες νουνού Family Bio, το ξέρετε ότι αυτό το γάλα παίρνω και μάλιστα λήγει τώρα και γύρω στις 11 Οκτώβριου, οπότε θα έχω μέχρι εκείνη την ημερομηνία. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχει πάρει και golden κάτι για τη συσκευασία, κάτι τέτοιο, έχει βραβευτεί. Το προτιμώ και σας το προτείνω. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τρεις έτσι γαλακτοφέτες, Kinder, κάτι τέτοιο είναι που αρέσουν στη μικρή, για σνακ για το απόγευμα. Ένα βιτά με γιαούρτι, το οποίο το θέλω και εγώ για τοστάκια και για μένα ή και για πρωινό με κράκερ, με ψωμάκι, οτιδήποτε. Δύο fast, αυτό το βάζω σε μακαρόνια, τους αρέσει αυτό και το χρησιμοποιώ και για κέικ το έχω. Και επειδή θα κάνουμε και μιλόπιτα, σούπερ συνταγή, θέλω να έχω και άλλη μια συσκευασία, παίρνω και σούπερ φρέσκο και αυτό είναι αρκετά ωραίο. Κίβι ψυγείου, μου αρέσουν καλύτερα οι κίβι ψυγείου και τους θέλω να τους έχω. Νουνού κρέμα γάλακτος για καρμπονάρες και για διάφορα και για άλλα κρέμα φαγητά με μανιτάρια. Να έχουμε στο ψυγείο, ένα πορτοκάλι χυμός, όλυμπος, αυτό της αρέσει μικρής πιο πολύ. Και πήρα και τρία τέτοια χυμούς, παιδική αυτή είναι, αλλά δεν ξέρω, τους πήρα για να τους δοκιμάσει και η μικρή μου, για απόγευμα, για βράδυ, τέλος πάντων για ευκολία, να τους παίρνει στο σχολείο, δεν ξέρω, να τους δοκιμάσουμε να δούμε τι είναι. Και πήρα και ένα άλλο βιτάμ, το οποίο δεν το έχω ξαναπάρει και είναι για σοτάρισμα λέει εδώ. Μάλλον για κοτόπουλο ή για διάφορα άλλα έτσι ψητά. Το πήρα να το δοκιμάσω και αυτό. Αυτά λοιπόν από ψυγείο. Πάμε να τα βάλω μέσα και έρχομαι να σας πω και τα υπόλοιπα. Εδώ πέρα επάνω υπάρχουν τα γαλατάκια και οι κίβι και τους έχω βάλει εδώ πέρα. Αυτά βέβαια τα έχω πάρει από το τζάμπο όλα, οπότε να το ξέρετε. Δίπλα είναι όλες οι γαλακτοφέτες της μικρής. Τις έχω βάλει εδώ για να μην τις ψάχνει και δεν τις βρίσκει. Εδώ πέρα δίπλα έχω βάλει τα βούτυρα όλα. Κάτω υπάρχουν γιαούρτια, σε αυτό εδώ πέρα και έβαλα και το άλλο ότι μου στα λευριά μου και να είναι παγωμένη. Είναι όλα τα γιαούρτια. Εδώ πέρα δίπλα είναι τα αυγά. Και εδώ πέρα δίπλα είναι οι κρέμες γάλακτος και μπροστά είναι η χυμή και τα γαλατάκια αυτά τα μικρά της μικρής. Και πάμε κάτω που έχουμε τα σταφύλια μας. Εδώ πέρα έχω βάλει τα γάλατα όλα. Και εδώ πέρα μία κέτσαπ με αυτό το βούτυρο που πήρα το βιτάμ για σοτάρισμα. Ένα αναψυκτικό να υπάρχει. Και εδώ πέρα πάλι γάλατα. Και εδώ πέρα είναι πάλι ένα αναψυκτικό με τη μαγιονέζα μου που τη βάζω στο ψυγείο για να είναι παγωμένη και μου αρέσει έτσι. Συνεχίζουμε. Ένα κρυθαράκι μέτριο. Το θέλω για κρυθαρότο. Το έχω ξαναπεί που κάνω με γαριδούλες και μου αρέσει πολύ και θα σας τη δείξω και αυτή τη συνταγή. Πήρα δύο συσκευασίες λαζάνια.
με βολεύουν πιο καλά από το παστίτσιο, γιατί έτσι δεν χρειάζεται να βράσω μακαρόνια και με μία κατσαρόλα τελειώνω. Και τα κάνω πολύ συχνά για παστίτσιο, βάζω λαζάνια. Λοιπόν, ένα εδώ πέρα σπαγκέτι τρικολόρε. Και εδώ σπαγκέτι νούμερο 6, γιατί μου αρέσει αυτό το νούμερο πιο πολύ. Και εδώ πέρα μία συσκευασία με τορτελίνι που είναι και με 3 χρώματα και είναι πολύ ωραία. Εδώ φρυγανιές για πρωινό και για διάφορα να έχουμε. Και για να τρίβω, έχω και τριμμένη φρυγανιά, θέλω καμιά φορά, μα δεν έχω πάρει χύμα για μπιφτέκια, οπότε χρειάζονται. Και πάμε να δούμε εδώ πέρα τα ροφήματα. Δεν θέλουμε ένα ζεστούλι, αν και εγώ πίνω ζεστά και το καλοκαίρι. Αλλά εντάξει, τώρα πίνουν όλοι ζεστά. Δυόσμος, το έχω πάντα στο σπίτι, γιατί όταν έχουν τα κορίτσια πονοκέφαλο ή όταν έχουν ανακατοσούρες ή οτιδήποτε, τους κάνω ένα δυόσμο και οπότε το έχω πάντοτε μέσα στο σπίτι. Εδώ πέρα σοκολάτα σε φακελάκια. Πήραμε να έχουμε έτσι για τα βράδια. Κάποτε είχε και με πορτοκάλι, αλλά νομίζω ότι είναι άλλη μάρκα με πορτοκάλι. Τέλος πάντων, πήραμε αυτό γιατί είναι σε μερίδες. Οπότε για μια σωστή ζεστή σοκολάτα, εντάξει, ο καθένας βάζει το φακελάκι του και τελειώνει. Το τσάι μου το αγαπημένο που πίνω το πρωί που ξυπνάω. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Χαμομήλι, αν και έχω και χαμομήλι κανονικό, έτσι που είναι το ανθάκι, έχω και τέτοιο για αν θέλει μια ώρα ανάγκης, έτσι ένα βράδυ, να μην έχουμε τώρα, είναι ολόκληρη διαδικασία και αυτό με τα ανθάκια. Και μια συσκευασία μαύρο τσάι, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και για πρωί και για απόγευμα, πάρα πολύ, από τα αγαπημένα μου αυτά τα δύο είναι, και χωρίς φρούτα και τέτοια, έτσι σκέτα μόνο είναι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Καρπός αμυγδάλου, αυτό μένει και εκτός ψυγείου, οπότε να το παίρνει μαζί της στο σχολείο ή στο φροντιστήριο, και αυτό πήρα ένα, να το δούμε, γιατί μετά τα παίρνουμε και δεν τα πίνουμε, να δούμε αν της αρέσει αυτό. Μία μαγιονέζα vegan, μ' αρέσει υπερβολικά, τη λατρεύω. Την τρώω με τα πάντα, ακόμα και γεμιστά τρώω με μαγιονέζα τέτοια και με κοροϊδεύουν οι κόρες μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ, σας την προτείνω, πάρτε την να το δοκιμάσετε. Μανιτάρια να έχω έτσι για καλό και για κακό, αν και από ό,τι έχω ακούσει τα κατεψυγμένα είναι πάρα πολύ καλά, θέλω να έχω και κονσέρβα για ένα βράδυ με μια ομελέτα, κάτι δηλαδή εύκολο να υπάρχει. Γαλατάκια που βάζουμε σε καφέ και τέτοια, αυτά τα βάζω και στο ψυγείο και υπάρχουν και τα έχουμε για πρωινό, για απογευματινό, για οτιδήποτε. Πάλι με αμυγδαλό και μαύρη σοκολάτα που της αρέσει της μικρής μου, πρέπει αυτό να το έχετε πια μάθει ότι είναι το αγαπημένο της γάλα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό κακό, εντάξει, εγώ προτιμώ να πίνει και λιγάκι φρέσκο, αλλά τι να κάνω τώρα, από το να μην πίνει τίποτα. Μια μουσταλευριά είχα και άλλη μια, αλλά την έφαγα πριν κάνω το βίντεο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ μουσταλευριές και οπότε βρήκα την ευκαιρία. Πάμε τώρα στα ψωμιά. Ένα χωριανό μου αρέσει πάρα πολύ και είναι με 6 δημητριακά για τοστάκια, για οτιδήποτε. Ένα χωρίς ζάχαρη και αλάτι. Αυτό το τρώω εγώ και ο σύζυγος, αυτό το παίρνω για τα κορίτσια, δηλαδή μόνο για τη μικρή, γιατί η άλλη έχει φυγεί για Πάτρα. Αυτό το τρώμε εμείς. Και πήρα και ένα γερμανικού τύπου πολύσπορο, μου αρέσει υπερβολικά αυτό το ψωμί. Με λίγο βούτυρο, να που σας έδειξα πριν, το γιαούρτι με βούτυρο για πρωινό, με ταχίνι, με μέλι, μου αρέσει υπερβολικά και έχει και μακρά, δηλαδή αυτό λήγει 15 Οκτώβριο, οπότε υπάρχει και για βράδια, τρελαίνομαι για αυτό το ψωμί. Λοιπόν, αυτό ένα μουσλι για γιαούρτι, μου αρέσει πολύ και αυτό. Και για απογεύματα, είναι ωραίο σνακ έτσι με το γιαουρτάκι να έχεις. Ο γνωστός εδώ πουρές μας πατάτας, τον οποίο τον έχει βρει μικρή και τον κάνει μόνη της απογεύματα για σνακ, έτσι δεν το συζητώ. Και εγώ δεν πολύ θέλω να φτιάχνω κι εγώ, αλλά τον έχει βρει έτοιμο και πάφα το φτιάχνει και τέλος πάντων. Κριτσίνια με τυρί, εν τω μεταξύ αυτά τα πήρα για τη μικρή, η οποία δεν της αρέσει το τυρί, αλλά λέει της αρέσουν τα κριτσίνια με το τυρί. Ό,τι λάχει σε αυτό το σπίτι. Κράκερ,
Αυτά εμείς τα λέγαμε γαλέτες όταν ήμουν μικρή, κράκερ τώρα τα λέμε, γιατί με τυράκι, με μελάκι, με μαρμελαδίτσα, με ό,τι θέλετε και τα έχω πάντοτε, ειδικά τώρα το χειμώνα. Κρουτών, τα οποία τα βάζουμε σε σούπες και σε σαλάτα. Έχουμε κολοκυθόσουπα που έρχεται και θα σας δείξω με το κρουτόν πως μπαίνει. Λοιπόν, πήρα πάρα πολλά ντοματάκια για να έχω, γιατί μου τελειώνουνε και δεν ξέρω και νευριάζομαι μου τελειώνουνε. Οπότε πήρα πάρα πολλά τέτοια, παίρνω χωριό αυτόν τον καιρό τριμμένη ντομάτα, δεν παίρνω που μάρω και κύκνο, μου αρέσει πιο καλά και μου άρεσε πάρα πάρα πολύ, οπότε παίρνω 3 τριμμένες ντομάτες και πήρα και 3 μικρά χυμός ντομάτας. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ το χωριό, δεν ξέρω, νέα προσθήκη στη διατροφική μας αλυσίδα. Εδώ πέρα πήρα κύκνο στην περαστή, νομίζω ότι είναι και αυτή σαν την τριμμένη. Δεν την έχω ξαναδοκιμάσει, απλά το άκουα που λέγανε περαστή και λέω κάτσε να πάρω και 2 τέτοια. Πήρα ένα που μαρώ με κρεμμύδι, γιατί μπορεί να μην έχει κρεμμύδι μια μέρα και σε βολεύει αυτό πάρα πάρα πολύ. Πήρα κύκνος που λέει για πίτσα, σάλτσα πίτσας, αυτό δεν το έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ και πήρα να το έχω, να το δω πως είναι. Μπορεί να είναι και πολύ νόστιμο, να το δούμε λιγάκι πως είναι αυτό. Αυτό είναι το αγαπημένο μου, σας το έχω ξαναπεί, σάλτσα ντομάτας για λαδερά. Έχει μέσα κρεμμύδι, καρότο, βασιλικό, δάφνη, πιπέρι. Αυτό τώρα, λοιπόν, λέω τώρα μια συνταγή της τεμπέλας, εγώ έτσι τη λέω, για μακαρόνια με σάλτσα. Αν βάλετε ένα τέτοιο και ένα τριμμένη ντομάτα, βγαίνει μια φοβερή σάλτσα για μακαρόνια, άμα βιάζεστε πάρα πάρα πολύ, και ένα κύβο μέσα να βάλετε, είναι η σάλτσα σούπερ. Είναι η πεντάλεπτη συνταγή για σάλτσα ντομάτας όταν βαριέστε. Αυτό το έχω και για λαδερά και για σάλτσες, για οτιδήποτε. Νομίζω ότι είναι από τα top ντοματάκια τέτοια συσκευασίες του Μπαρμπαστάθη και γενικότερα να το δοκιμάσετε αν δεν το έχετε δοκιμάσει. Εδώ είναι τα δημητριακά μας, πήραμε αυτά εδώ που είναι ανάμεικτα, γιατί τους τα αλλάζω κάθε φορά γιατί τα βαριούνται. Τι να πω, τέτοιο ανάμεικτα. Πήρα αυτά με τα crunches που της αρέσουν πάρα πολύ της μικρής. Να τα βλέπετε. Αυτά εδώ, πήραμε τσίτος, αυτά δεν το έχω ξαναπάρει, αλλά μου λέει πάρτα πάρτα. Και πήρα και κρίσπι σε παξιμαδάκια που μου αρέσουν και εμένα, τα βάζω και στις σαλάτες και γενικότερα τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ στο φαγητό μου. Ξέρω και τι απορριβαντικά πήρα, δεν πήρα πολλά, ένα σουμπλίν πήρα, το οποίο το είχε και σε προσφορά νομίζω. Ένα άζαξ με φυσικό σαπούνι για σπουγγάρισμα για οτιδήποτε. Να έχουμε μία χλωρίνη, ένα σπρέι με χλώριο, αυτό το βάζω και στην κουζίνα μου να σας πω την αλήθεια, έτσι ψεκάζω με αυτό, οπότε με βολεύει να είναι σπρέι. Πήρα τώρα το ΑΒ να το δοκιμάσω, μία συσκευασία με μωρομάντιλα, τα χρησιμοποιούμε και για ξεβάφονται και για οτιδήποτε, θέλω να έχω μωρομάντιλα μέσα στο σπίτι. 2 συσκευασίες για προσωπική υγιεινή και πήρα και μία μάσκα μαλλιών. Αν και θα πάω στο Χαρμάνι και θα σας κάνω και από εκεί haul να ψωνίσω, τώρα επειδή δεν έχω εγώ, μου την τελειώσαν οι κούκλες μου, πήρα μία για να κάνω τη δουλειά μου. Flavors.
day, bitch. Who am I? I'm so flagrant. Who am I? She tastes flavors. Who am I? I'm the greatest. Who am I? I'm getting paid, bitch. Who am I? I'm so flagrant. Who am I? She tastes flavors. Αυτό το ντουλάπι του πρωινού το έχετε ξαναδεί. Έχω εδώ πέρα αυτά τα πλαστικά δοχεία που έχω πάρει από το IKEA, τα οποία βολεύουν πάρα πολύ για δημητριακά και για οτιδήποτε άλλο θέλετε να βάλετε μέσα. Και έχω εδώ πέρα να τα παίρνουν το ταχύνι μας, να σας το δείξω. Εδώ πέρα έχω βάλει εδώ πέρα μέλι και πίσω έχω κάποιες συσκευασίες μελιού οι οποίες είναι κλειστές. Αυτό εδώ πέρα είναι. Αυτό εδώ πέρα είναι το πρωινό μας, το ντουλάπι του πρωινού μας. Πέρα είδατε πως τα φτιάχνω. Από πίσω έχω βάλει όλα τα ντοματάκια, κονσερβάκια, μανιτάρια, οτιδήποτε. Και μπροστά έχω βάλει αυτά εδώ πέρα τα δοχεία από τα Μπραπάντια, που μου αρέσουν πάρα πολύ. Σας έχω ξαναπεί ότι τα έχω πάρει από την παρουσίαση σε εκτόσεις επί καραντίνας, της πρώτης καραντίνας. Εδώ πέρα βάζω σπρία, τα οποία τα αγοράζω από τη Λαϊκή. Θα έχουμε μάλλον και χώρο Λαϊκής, θα δούμε αν θα μας βγει. Θα πάρω εδώ πέρα όσπρια να βάλω. Εδώ πέρα είναι τα κρουτόν και εδώ πέρα έχουμε καλαμπόκι για που κάνουμε popcorn. Εδώ πέρα είναι τα ψωμιά μας, είδατε που τα έφτιαξα. Και εδώ πέρα έχουμε τις φρυγανιές, crispy. Έχω βάλει πάλι διπλά συσκευασίες με φρυγανιές. Εδώ πέρα έχω βάλει τα κριτσινάκια αυτά με το τυρί. Και εδώ πέρα έχω βάλει όλα τα ροφήματα. Και πάνω επάνω έχω βάλει μπάρες. Τώρα αυτά, επειδή είχα αγοράσει και είναι φρέσκα, δεν σας τα δείχνω. Είναι φρυγανιά τριμμένη, αλεύρι. Εδώ πέρα έχω σιμιγδάλι. Έχω λευκό ρύζι και κίτρινο ρύζι. Και έτσι τα έχω εδώ πέρα βάλει και είναι πολύ πολύ. Και εδώ πέρα έχω βάλει όλα τα για να ψήνω κέικ, βανίλιες, διάφορα τέτοια. Θυμάστε που σας είχα πει για αυτό εδώ πέρα το καλαθάκι που λέω δεν ξέρω τι θα το κάνω. Έχω βάλει εδώ πέρα τα κράκερ, 2-3 κουρασάν σοκολάτας που τα αποφεύγω τώρα, τέλος πάντων έχουμε πάρει. Και 2 συσκευασίες με ξηρούς καρπούς, επειδή είναι πιο καθιστικό και καθόμαστε, να είναι και πιο εύκολο ώστε άμα θέλουμε κάτι να το παίρνουμε. Και εδώ πέρα είναι το ντουλάπι που έχω τους καφέδες και τη ζάχαρη και τις σοκολάτες μας και όλα αυτά. Έχουμε σοκολάτα με πορτοκάλι και ένα κακάο. Δίπλα έχω το χαμομήλι, είδατε που σας είπα ότι έχω τα ανθάκια. Και έχω δίπλα και τσάι, το οποίο είναι λίγο βαρύ για μένα. Το χρησιμοποιούν μόνο οι κόρες μου, γι' αυτό και παίρνω το άλλο από το Λίντο, από τα Λίντο. Δίπλα έχουμε ζάχαρη, λευκή και καστανή. Τη λευκή πιο πολύ για κανένα κέικ, γιατί δεν τους αρέσει με καστανί, το βλέπουν, το νιώθουν ότι είναι άγλικο. Και εδώ πέρα έχω ελληνικό καφέ, ντεκαφεϊνέ που πίνω εγώ και γαλλικός καφές είναι δίπλα. Μου έχουν τελειώσει η στιγμή οι καφέδες και γι' αυτό δεν έχω εδώ. Έχω πλύνει τα βάζα, οπότε θα αγοράσω και θα βάλω. Αυτά τα βάζα τα έχω πάρει από το IKEA. Και τα άλλα μέσα είναι κάτι βάζα τα γνωστά που έχουν τα σούπερ μάρκετ που είναι έτσι ιταλικά, δεν ξέρω πώς τα λένε. Και αυτά έχουν βολέψει πάρα πολύ από το IKEA. Και έχω βάλει πάνω τις ετικετούλες αυτές που έχει το IKEA, τις πλαστικοποιημένες. Και έχω γράψει τι έχουμε. Εδώ πέρα επάνω έχω βάλει τις σοκολάτες μας. Και έχω και εδώ για το τζάι τα διάφορα σύνεργα. Από πίσω μια πρέσα για καφέ και δίπλα σέικερ και μπρίκι και τέτοια. Αυτά λοιπόν ήταν εδώ πέρα το ράφι μας. Εδώ το έχετε ξαναδεί, έχω τα μακαρόνια μου, οπότε δεν έχω κάτι άλλο εδώ πέρα να σας δείξω. Οπότε έχω ψώνια, μου παίρνουν κανένα 2 ώρα, πάνω από μια μισή ώρα μου παίρνουν να τα φτιάξω και να τακτοποιήσω τα πράγματα. Δεν ξέρω, είναι πολύ κουραστικό όλο αυτό να βγαίνω από τις συσκευασίες. Έχω γεμίσει έξω μια σακούλα με συσκευασίες χάρτινες,
οι οποίες θα πάνε για ανακύκλωση, αλλά εντάξει, τουλάχιστον μετά βολεύει, γιατί ό,τι θέλεις το βρίσκεις γρήγορα μπροστά σου. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι μας, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και αν σας άρεσε ακόμη πιο πολύ κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Ευχαριστώ πολύ πολύ για όλα, να είστε καλά, πολλά πολλά φιλιά. Γεια σας!